Λοιπόν, καλή σας ημέρα. Εδώ είμαστε. 8 και 37 πρώτα λεπτά. Πρωινή ζώνη φυσικά μέσα από το Action 24. Να το πω, κυρίες και κύριοι, να το αποκαλύψω ότι υποστήκαμε ένα bullying όλοι μας από την κυρία Καραμανλή και από την κυρία Λιβαθινού, οι οποίες δεν μας άφηναν να διακόψουμε το τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού. Μα πώς να θες να διακόψεις αυτό το τραγούδι, τώρα πες μου, γίνεται. Μπορείτε και εσείς, κυρία Καραμανλή, με αυτό που λέει. Σας δίνω πέρα από την εκπομπή και από ότι κάνετε εξαιρετική δουλειά, οι μουσικές επιλογές είναι δηλαδή. Κάνεις 4 ώρες εκπομπή την ημέρα. Ενημερωτική και έρχονται και σου λένε συγχαρητήρια για τα τραγούδια. Όχι, δεν έχω πάθει και στο ραδιόφωνο. Αλλιώς το είπα αυτό. Έτσι ξεκίνησε. Αλλιώς το διευκρίνησε. Το διευκρίνησε, κυρία Καραμανλή. Λοιπόν. Αλλά είναι αγαπημένος και της κόρης μου, οπότε όπως καταλαβαίνετε. Πολλών γυναικών καταλαβαίνετε κι εσείς. Λοιπόν, κυρία Καραμανλή κοντά μας, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Ο κύριος Γιάννης Αρακιώτης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Και ο κύριος Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, βουλευτής ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ. Ο οποίος έλεγε πότε θα μπούμε, πότε θα ξεκινήσουμε, αν θα το ακούσουμε όλο το τραγούδι. Έτσι. Καλημέρα. Μετά θα βάλουμε το δικό του. Ακριβώς. Είναι φαν του Βέρντι. Έτσι, έτσι. Εγώ έβλεπα την κυρία Καραμανλή όση ώρα ακούγαμε τον κύριο Μουτζούρη, καθόταν πίσω από την κάμερα και περίμενε την σειρά της, να αντιδρά λίγο περίεργα όταν άκουγε ότι ο κύριος Μουτζούρης είχε στήριξη και από αντάρτες της Νέας Δημοκρατίας και από το ΣΥΡΙΖΑ. Βγήκε ο κύριος Μπουρνούς και είπε ότι τον στηρίζω. Ναι, ο κύριος Μπουρνούς δεν ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ όχι, θέλω να πω ότι είχε στήριξη από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά και οι υπόλοιποι δεν τρελαθήκατε να στηρίζετε. Όχι εσείς προσωπικά τώρα. Υπήρχαν στελέχη τα οποία δεν τρελάθηκαν να στηρίξουν τους υποψηφίους σας. Από ό,τι καταλαβαίνω. Θεωρώ ότι όλα τα στελέχη στηρίξαμε τους υποψηφίους. Τώρα, στο Βόρειο Αιγαίο, για να είμαι ειλικρινής, δεν είναι εκλογική μου περιφέρεια για να γνωρίζω ακριβώς. Ό,τι με αφορά, στην Αττική στηρίξαμε όλοι τον Νίκο Χαρδαλιά. Τους είδατε όλους να βγαίνουν να κάνουν δηλώσεις υπέρ Χαρδαλιά, υπέρ Μπακογιάννη. Γιατί εμείς έχουμε στο μυαλό μας μερικές εξαιρέσεις και από ό,τι καταλαβαίνω δεν τις έχουμε μόνο εμείς. Τις έχουν και στο Μαξίμου. Τσεκάρι. Και πάλι επαναλαμβάνω, για τον Νίκο Χαρδαλιά, γιατί η Αλφα Αθήνας που είναι ο Δήμος Αθηναίων, ας πούμε, δεν έχω εικόνα. Έτσι, δεν παρακολουθώ τα τεκτενόμενα. Αλλά στην περιφέρεια Αττικής βγήκαμε όλοι, ήμασταν όλοι βουλευτές ένα. Τώρα, κύριε Καραμανλή, πώς είδατε το αποτέλεσμα, να ξεκινήσουμε λιγάκι της εκλογικής βραδιάς της Κυριακής. Αποτελεί, πιστεύετε, μία ρογμή στην εικόνα της Νέας Δημοκρατίας αυτό το αποτέλεσμα? Όχι, καθόλου. Κάνει ένα λάθος, κατά τη γνώμη μου, πάντα η αντιπολίτευση. Προσπαθεί να αποσυνδέσει το δεύτερο γύρο από τον πρώτο γύρο των εκλογών. Mm-hmm. Στον πρώτο γύρο εμείς δεν πανηγυρίσαμε. Τι είπαμε? Ότι επαναβεβαιώθηκε η εμπιστοσύνη των πολιτών στην κυβέρνηση και στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν θριαμβολογήσαμε, ούτε είπαμε ότι είμαστε οι κυρίαρχοι του παιχνιδιού. Είχα προηγηθεί βεβαίως και οι εθνικές εκλογές, οι δύο εθνικές εκλογές που έγιναν Μάιο-Ιούνιο. Είπατε 13 στα 13, είπατε ξέρουμε πώς κερδίζονται οι εκλογές, είπατε 3 στους 3 μεγάλους δήμους. Κοιτάξτε, το ότι υπάρχει ο στόχος. Ξέρετε, πρέπει να βάζουμε στόχους. Αυτή είναι η ζωή μας. Αν δεν βάζεις στόχους, δεν προχωράς στη ζωή σου. Αυτό δεν σημαίνει ότι πάντα κερδίζεις όλους τους στόχους. Από τις μη νίκες παίρνεις αυτά που πρέπει να πάρεις, τα στοιχεία, τα επεξεργάζεσαι για να γίνεις καλύτερος. Αυτό κάναμε και εμείς. Όταν στηρίζουμε 13 περιφερειάρχες, πρέπει να τους στηρίξουμε. Είμαστε ένα κόμμα εξουσίας. Δεν είμαστε ένα κόμμα διαμαρτυρίας. Τιμωρήθηκε, πιστεύετε, η αλαζονία σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση? Όχι, δεν υπήρχε, πιστεύω, αλαζονία. Εκείνο που πρέπει να κοιτάξουμε είναι. Όταν ο Πρωθυπουργός μίλησε για γύρωση, τι εννοούσε? Δεν εννοούσε ότι κάποιοι δεν πατούσαν στη γη? Όχι απαραίτητα σε πρόσωπα. Μπορεί να έπρεπε να προσέξουμε λίγο καλύτερα τα πρόσωπα ενδεχομένως σε κάποιες περιφέρειες, ίσως. Αλλά σε κάθε περίπτωση. Επιλογές προσώπων, ίσως και κάποια χαρακτηριστικά τοπικά και τις πολιτικές που εκφράζουν αυτά τα πρόσωπα. Αλλά σε κάθε περίπτωση η Νέα Δημοκρατία είναι απόλυτα κερδισμένη, καθώς σε 332 δήμους έχει 202 δημάρχους, εκ των οποίων 8 ή 9 είναι νέα προσθήκη. Ωστόσο, όμως, κύριε Καραμανλή, έχασε δύο μεγάλους και σημαντικούς δήμους η Νέα Δημοκρατία. Η Θεσσαλονίκη την είχαμε χάσει και την προηγούμενη φορά. Την είχαμε χάσει και την προηγούμενη φορά. Ήταν στόχος μας. Mm. Αλλά την είχαμε χάσει και την προηγούμενη φορά τη Θεσσαλονίκη. Δεν τη χάσαμε πάντα μόνο τώρα. Πάντα πηγαίνατε με το χαμένο εκεί. Όμως εκεί είχαμε κατεβάσει άλλον το 19. Το 23 στηρίξαμε τον κύριο Ζέρβα. Δεν στηρίξατε τον Ζέρβα όταν κέρδισε και τον στηρίξατε όταν έχασε. Εντάξει, οκ. Okay. Να πάμε λίγο και στα υπόλοιπα κόμματα, γιατί με τον κύριο Σαρακιώτη έχω και απορίες που θέλω να μου λύσει και περιμένω πώς και πώς. Δηλαδή, μέχρι να πέρασε ένα τηλέφωνο. Μέχρι να πέρασε ένα τηλέφωνο, κύριε Σαρακιώτη. Εκλέγεται ο κύριος Κασελάκης, βγαίνει και λέει αυτόνομη πορεία.
σύγχρονη αριστερά κτλ. Τώρα λέει με τη συζήτηση που έχει ξεκινήσει ο κύριος Ανδρουλάκης ότι το ΠΑΣΟΚ δεν συνεργάζεται με άλλες δυνάμεις κεντροαριστεράς, αφήνουμε πρωτεία στόχο στη δεύτερη θέση. Τον λέτε, πώς τον λένε, υπερόπτη, αλαζόνα. Τελικά, ο ΣΥΡΙΖΑ τι θέλει? Θέλει συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ? Δεν θέλει συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ? Θέλει ευρύτερα σχήματα στην κεντροαριστερά? Θέλει μικρότερα? Τι θέλει? Πρώτα απ' όλα, ήταν ξεκάθαρη η στρατηγική που ακολουθήσαμε στις εθνικές εκλογές και το πληρώσαμε πολύ ακριβά. Μιλήσαμε για προοδευτική διακυβέρνηση, κάναμε ένα άνοιγμα και ο Αλέξης Τσίπρας σε όλα τα κόμματα του προοδευτικού χώρου. Mm-hmm. Βρήκαμε τοίχο, αρνήσεις και το μόνο κόμμα που το πλήρωσε στην κάλπη ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Καλά, γιατί... ούτε στις περιφερειακές αποθεωθήκατε. Ναι, να έρθουμε πρώτα στις εθνικές, γιατί είναι τελείως διαφορετικό. Και υπάρχουν περιπτώσεις που πήγαμε πολύ καλύτερα. Όταν στη Στερεά Ελλάδα το 19 με το ΣΥΡΙΖΑ στο 32 είχαμε πάρει 14 και τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ στο 18 παίρνουμε 25, είναι μια καλύτερη επίδοση. Υπάρχουν δηλαδή περιοχές που έχουμε καλύτερες καταγραφές. Υπάρχουν άλλες που έχουμε χειρότερες καταγραφές. Και να μην ξεχνάμε ότι είναι αυτοδιοικητικές εκλογές. Και δεν μπορώ να καταλάβω, όπως είπε πριν η αξιότιμη συνάδελφος, η κυρία Καραμαλή, ότι κερδίσαν 220 δήμους όταν έχουν δώσει χρήσμα σε 3, 4 ή 5. Άρα, πώς γίνεται να κερδίσαν 220? Πραγματικά δεν μπορώ να το. Πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορώ να το αντιληφθώ. Δεν πρόκειται. Ναι. Λέω ότι στο σύνολο των αυτοδιοικητικών εκλογών έχουμε τις 8 από τις 13 περιφέρειες και από τους δήμους αυτούς. Υπήρχαν δηλαδή υποψήφοι οι οποίοι κατεβαίναν και λέγανε ότι εμείς είμαστε ο υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά δεν μου δίνει το κόμμα το χρήσμα. Μεταξύ μας ξέρουμε ποιοι είναι Νέα Δημοκρατία και ποιοι είναι ΣΥΡΙΖΑ και ποιοι είναι ΠΑΣΟΚ. Δεν χρειάζεται τώρα να κάνουμε ανάλυση από αυτού. Ναι, όταν δηλαδή στην Καλυθέα γνωρίζουμε όλοι ότι ο Ασκούνης είναι πρόσκειται στο ΠΑΣΟΚ. Δεν χρειάζεται να δώσει τη στήριξη το ΠΑΣΟΚ. Προέρχεται από τον οποιοδήποτε χώρο και λέει είμαι ανεξάρτητο και τον στελεχώνω. Μα δεν μιλάμε για τους ανεξάρτητους. Άνθρωποι από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν λέμε για τους ανεξάρτητους. Να έρθουμε στο ερώτημα. Τι θέλετε να κάνετε τώρα? Θεωρώ ότι οι αυτοδιοικητικές εκλογές ήταν ένα πεδίο εξαιρετικό προκειμένου να συνεργαστούν όλες οι προοδευτικές δυνάμεις. Και ο δεύτερος γύρος έδειξε ότι η κοινωνία πολλές φορές είναι μπροστά από τις ηγεσίες των κομμάτων. Γιατί βεβαίως ο Στέφανος Κασελάκης και πριν την πρώτη Κυριακή μίλησε για στήριξη όλων των προοδευτικών ψηφοδελτίων. Και το βράδυ της πρώτης Κυριακής και ο ίδιος και ο Κώστας Ζαχαριάδης μίλησαν για στήριξη στον κύριο Δούκα, χωρίς θαραλέα απόφαση, χωρίς κόμπλεξ που βλέπουμε από άλλες, σε άλλες περιπτώσεις. Άρα ορθώς στις αυτοδιοικητικές εκλογές κάναμε ένα άνοιγμα σε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις. Άρα γι' αυτό είπε και ο ίδιος είμαστε πλειοψηφία. Αυτό εννοούσε? Όταν είπε ότι είμαστε πλειοψηφία, τι εννοούσε ο κύριος Κασελάκης? Πώς το μέτρησε. Έχει ένα δίκιο τώρα η Άννα. Είναι χαρακτηριστική περίπτωση, ας πούμε, της Θεσσαλίας. Όπου ένας υποψήφιος προερχόμενος από τον προοδευτικό χώρο, όταν ήταν, ας πούμε, το 6 υποψήφιος νομάρχης με το συνασπισμό, προερχόμενος από τον προοδευτικό χώρο είναι ο κύριος Κουρέτας. Πασοκάρα ο Κουρέτας, όχι Πασόκ. Ήτανε με το συνασπισμό. Πασοκάρα και είναι υποψήφιος νομάρχης με το συνασπισμό. Συγγνώμη, τι είναι? Είναι στηριζόμενος από το ΣΥΡΙΖΑ σε αυτές τις εκλογές. Ναι, στηρίχθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Ήτανε, πριν από κάποια χρόνια ήταν υποψήφιος νομάρχης με το συνασπισμό. Άρα πώς είναι Πασοκάρα? Θα τον υπερασπιστεί ο κύριος? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Ο κύριος Κωνσταντινόπουλος. Κάποιος που κατεβαίνει με το συνασπισμό απέναντι σε υποψήφιο του ΠΑΣΟΚ είναι Πασοκάρα. Εντάξει. Είναι μια τόπο. Θα μας πείτε τι θέλετε να κάνετε. Το ακούω και αυτό. Σας λέω και πάλι ότι κάναμε ένα άνοιγμα στον προοδευτικό κόσμο, το πληρώσαμε. Οι αυτοδιοικητικές εκλογές είναι ένας χώρος. Από εκεί και πέρα είναι κυβερνητικό κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ και οφείλει να πορευθεί μέχρι τις επόμενες εθνικές εκλογές διεκδικώντας την διακυβέρνηση της χώρας. Από εκεί και πέρα το να υπάρχει ένα προοδευτικό μέτωπο στην άσκηση της αντιπολίτευσης σε χώρους εργασίας, σε συνδικαλιστικούς φορείς, θεωρώ ότι είναι η καλύτερη δυνατή επιλογή. Μάλιστα. Αλλά όταν είσαι κυβερνητικό κόμμα, κατεβαίνεις για να διεκδικήσεις την κυβέρνηση αυτόνομα του τόπου. Το φλερτ έχει γίνει διακριτικότερο, όπως καταλαβαίνετε, κύριε Κωνσταντινόπουλε. Κύριε Κωνσταντινόπουλε, με το ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτα απ' όλα, νομίζω ότι θα μου επιτρέψετε λίγο να αποτυπώσω δύο πράγματα για τις. Ναι, μάλιστα, βέβαια. Θα ήταν δίκαιο. Για τις περιφερειακές και τις δημοτικές εκλογές. Πρώτα απ' όλα, τα κόμματα, και νομίζω πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, πρέπει να παίρνουν τις αποφάσεις και να βγάζουν τα συμπεράσματα με βάση τις στηρίξεις τους και όχι με τίποτε άλλο. Μετά εκ των υστέρων να λέμε έχουμε 100 δημάρχους, 200 δημάρχους, 300 δημάρχους χωρίς στήριξη, δεν έχει ουσία.
Το ΠΑΣΟΚ στήριξε στις αυτές τις εκλογές στις 13 περιφέρειες πρόσωπα και τον Δήμαρχο Αθηναίων. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης Δούκας, ο οποίος ήταν ένα πρόσωπο με πρόγραμμα και ένα ελκυστικό πρόσωπο, κέρδισε στο δεύτερο γύρο. Αυτό είναι καθαρό, χωρίς και δεν επιδέχεται καμίας άλλης αμφισβήτηση. Βεβαίως, κατανοούμε και το μήνυμα της πρώτης Κυριακής, το οποίο ήταν συγκεκριμένο, 14%. Ήταν συγκεκριμένο σε μέσα σε αυτά τα πλαίσια. Άρα, πάμε τώρα λίγο να δούμε και να αξιολογήσουμε τα ζητήματα. Τι έγινε τη δεύτερη Κυριακή. Η πρώτη Κυριακή είναι μια διαφορετική Κυριακή. Πραγματικά αποτυπώνονται τα πολιτικά μηνύματα διαφορετικά και ελπίζω τα κόμματα να τα αποτυπώσουν σωστά. Τη δεύτερη Κυριακή, κατά την άποψή μου, αυτό που έστειλε ως μήνυμα ο κόσμος ήταν ένα όχι στην παντοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Ακόμα και ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας έστειλε ένα μήνυμα ότι αν σας τα δώσουμε όλα με τον τρόπο που συμπεριφερόσατε με τους εκβιασμούς σε κάποιες περιοχές και την αλαζονία που υπήρξε, θα είναι σαν να σας λέμε τα κάνετε όλα καλά, προχωρήστε με αυτόν τον τρόπο. Σε αυτό το πλαίσιο όμως, για να μην υποτιμούμε την νίκη του Χάρη του Δούκα, λέω ξεκάθαρα ότι αν ήταν άλλος υποψήφιος στην Α' Αθήνας δεν θα κέρδιζε. Ο Ζαχαριάδης θα έχανε, λέω. Εγώ λέω ότι θα έχανε. Και γιατί? Και παρότι ο Κώστας είναι πολύ αξιόλογος άνθρωπος. Και γιατί? Γιατί ο Χάρης ο Δούκας προσέφερε και πρόταση ελκυστική, αλλά και ως πρόσωπο, κατά την άποψή μου, ήταν ένα ελκυστικό πρόσωπο. Τον βοήθησε και τον debate. Και δεν κουβάλαγε στην πλάτη έγινε του και όλο τον καυγά ο οποίος γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή την περίοδο. Ήταν ένα ελκυστικό πρόσωπο με πρόταση, αλλά και ο ίδιος δεν ήταν ένα άχρωμο πρόσωπο. Εδώ κάτι έδειξε όμως η κάλπη. Έδειξε ότι αν πάτε μαζί, κάτι μπορεί να καταφέρετε απέναντι στο Μητσοτάκη. Πάμε τώρα στα συγκεκριμένα πράγματα. Θέλουμε να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτά και θέλω να είμαι πάρα πολύ ξεκάθαρος. Εμείς, συνεργασία με την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ που κυριαρχεί ιδεολογία πολλακισμός, δεν μπορούμε να κάνουμε. Εμείς θέλουμε να γίνουμε δεύτερη δύναμη στις ευρωεκλογές και να αποκτήσουμε το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να γίνουμε ΣΥΡΙΖΑ. Θα μου επιτρέψετε το δεύτερο. Δεν θέλουμε καμία συνεργασία με πολιτικούς γυρολόγους οι οποίοι γυρνάνε από κόμμα σε κόμμα για να σώσουν την καρέκλα τους. Και λέω... Πού αναφέρεστε σε αυτούς, δηλαδή πολιτικοί γυρολόγοι ποιοι είναι? Όποιοι ψάχνουν σανίδα σωτηρίας... Όποιοι ψάχνουν σανίδα σωτηρίας στο ΠΑΣΟΚ, να το ξεχάσουν. Όποιος αγκαλιάζει τα στελέχη αυτά, που προέρχονται σήμερα από το ΣΥΡΙΖΑ, που πιθανόν να προέρχονται σήμερα από το ΣΥΡΙΖΑ και να ζητούν σανίδα σωτηρίας στο ΠΑΣΟΚ ή αύριο από τη Νέα Δημοκρατία που είχαν ξαναφύγει από εμάς, είναι σαν να στέλνει ένα μήνυμα ότι η επιλογή του Χάρη Δούκα ήταν λάθος. Ενώ η επιλογή του Χάρη Δούκα σηματοδοτεί και συμβολίζει που την αγκάλιασε ο κόσμος άλλα πράγματα. Άρα, εμείς ποιους θέλουμε να μιλήσουμε σήμερα? Βεβαίως υπάρχουν κόσμο στο ΣΥΡΙΖΑ που πρέπει να συζητήσουμε μαζί του. Βεβαίως υπάρχει κόσμο στη Νέα Δημοκρατία που πρέπει να συζητήσουμε μαζί του. Βεβαίως υπάρχει κόσμο στο σπίτι του που πρέπει να συζητήσουμε μαζί του. Αυτό θέλει όμως δουλειά, θέλει πρόταση, θέλει εμείς οι ίδιοι να τους πείσουμε για την επεξεργασία των προτάσεων μας, για ένα προοδευτικό πρόγραμμα, το οποίο θα γίνει η διαφορετική αντίληψη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Αν κατάλαβα είναι καλά. Πολύ καθαρό, ωραία, πολύ ξεκάθαρο αυτό που λέω. Αυτές είναι οι αποφάσεις μας. Με αυτές θα πορευτούμε και δεν θα κάνουμε πισωγυρίσματα. Αν κατάλαβα καλά, λέτε λοιπόν στον κύριο Κασελάκη την ηγεσία του οποίου ακόμα την έχετε υπό αξιολόγηση. Ξεφορτώσου τον Μπολάκη. Βγάλε έξω από το παιχνίδι τα στελέχη τα δικά μας. Μην τους θεωρήσεις κομμάτι μιας πιθανής συμφωνίας. Τα στελέχη τα οποία έφυγαν από το ΠΑΣΟΚ και ήρθαν σε σένα όταν εμείς βουλιάζαμε και μας άφησαν στο μικρό ΠΑΣΟΚ. Και έλα να συζητήσουμε. Εγώ δεν ξέρω τι καταλάβατε εσείς. Εσείς μπορεί να καταλάβετε ό,τι θέλετε. Εγώ ναι, όντως, αυτό είπα εγώ. Και... Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου πολύ έξυπνο, αλλά αυτό κατάλαβα. Αυτό θα το αξιολογήσετε εσείς. Ναι. Εγώ θέλω να σας πω τι είπα εγώ. Αυτά που είπα ισχύουν.
Το τι είπατε εσείς είναι δικό σας θέμα. Μπορείτε να πείτε και διάφορα άλλα μετά που θα φύγω εγώ. Άρα δεν με απασχολεί. Πίσω από την πλάτη σας ποτέ, κύριε Βουλευτή. Υπάρχουν προοπτικές συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ ή κομμάτια του. Ναι ή όχι. Εγώ αυτό θέλω να καταλάβω. Ήμουν πάρα πολύ καθαρός σε αυτά τα είπα και δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω. Μπορείτε όμως μετά. Να δούμε το βίντεο, να το καταλάβω. Μπορείτε να βίντεο πάρα πολύ καθαρό. Λοιπόν, κύριε Σαρακιώτη, εσείς καταλάβατε, κύριε Σαρακιώτη, τι είπε ο κύριος Κωνσταντινόπουλος. Έχει ένα θέμα με τα στελέχη που έχουν φύγει από το ΠΑΣΟΚ προφανώς και έχουν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Με τον φυλακισμό που είναι η κυρίαρχη ιδεολογία στο ΣΥΡΙΖΑ. Αν δεν το καταλάβατε αυτό, πιθανόν. Θέλετε να δούμε μαζί το βίντεο μετά, μήπως καταλάβουμε και λίγο καλύτερα. Δεν καταλάβατε. Και αυτό που θα το δούμε στο ΒΑΡ, να κρίνουμε. Κύριε Σαρακιώτη, και εγώ να σας πω κάτι. Αυτό δεν σας προσβάλλει εσάς. Και θέλω να σας πω κάτι, κύριε Σαρακιώτη, και θέλω να το πω και στην κυρία Καραμαλή και σε όλους. Κοιτάξτε, αυτό που γίνεται με τα στελέχη που φεύγουν από το ένα κόμμα στο άλλο. Από τη μία μέρα που όταν βλέπουν το κόμμα τους να χάνει, να πηγαίνουν σε ένα άλλο κόμμα, είναι προσβολή προς το λαό και προς όλους εμάς. Και αυτό πρέπει όλοι μας να το σταματήσουμε. Εκλέγονται. Να το σταματήσουμε. Δηλαδή, καλό θα πρέπει ήταν να το σταματήσουμε. Κάποια στιγμή και εσείς στο ΠΑΣΟΚ να βλέπατε ότι η μισή κυβέρνηση αποτελείται από στελέχη του ΠΑΣΟΚ, κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και μισή από εσάς. Και μισή από εσάς είναι. Δεν με ενδιαφέρει. Είναι μια δημοκρατία. Αυτό που κάνετε διαρκώς, να κάνετε αντιπολίτευση στην αξιωματική αντιπολίτευση. Μα δεν είστε αξιωματική αντιπολίτευση. Σε όλους κάνετε. Τι να κάνουμε. Ο κόσμος ψήφισε στις εθνικές εκλογές και έφερε το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εσείς μπορείτε να ονειρεύεστε, εσείς να θεωρείτε ότι είστε και πρώτο κόμμα. Όχι, όχι, δεν θεωρώ. Προς Θεού, μακριά από μένα. 60% επειδή ο κύριος Δούκας πήρε το Δήμο των Αθηναίων με τη στήριξη δική μας και άλλων προδευτικών δυνάμεων. Αλλά οι κάλπες πριν από τρεις μήνες δείξαν άλλα. Και δείξαν κυβέρνηση στη Νέα Δημοκρατία. Αν θέλετε να συνεχίσετε να κάνετε αντιπολίτευση στο ΣΥΡΙΖΑ, καλά κάνετε. Πολύ καλά κάνετε. Εμείς έχουμε έναν πολιτικό αντίπαλο. Τη δεξιά του κυρίου Μητσοτάκη και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Εσείς. Δικαίωμά σας είναι. Το ΠΑΣΟΚ δεν αντιπαλώσει. Οπουδήποτε. Ο πολιτικός αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση και οφείλουμε να ασκούμε αντιπολίτευση στην κυβέρνηση και να καταθέτουμε προτάσεις. Δεν ασχολούμαστε ούτε με το ΠΑΣΟΚ, ούτε με το ΠΟΕ, ούτε με το Βελόπουλο. Καταλαβαίνω. Θέλω να σας πω κάτι. Ίσως δεν με ακούσατε καλά. Ίσως καταλαβαίνω ότι και ο κύριος Κακούσης έβγαλε άλλα συμπεράσματα. Άλλα από αυτά που είπατε, λέτε. Τα διαστρέβλωσα τα. Όχι, όχι. Εγώ αυτά που είπα. Εγώ λέω, είπα κάτι πολύ απλό. Στις ευρωεκλογές, γιατί σέβομαι την κάλπη των εκλογών, των εθνικών εκλογών. Είπα ότι στις ευρωεκλογές θέλουμε να είμαστε η δεύτερη δύναμη. Mm-hmm. Πολύ καθαρά το mm-hmm. λέω αυτό. Και γιατί το λέω δεύτερη δύναμη? Γιατί πιστεύουμε ότι είχατε την ευκαιρία σας να αντιμετωπίσετε τη Νέα Δημοκρατία και δεν μπορέσατε. Άρα δεν λέω ότι είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση. Μακριά από μένα αυτά τα πράγματα. Εγώ είμαι πάρα κύριε πολύ καθαρό σε αυτά που τα λέω. Σε ένα πολύ θέμα εμπλέκεται καθαρό, και ο κύριος Ανδρουλάκης αυτό των υποκλοπών και έχει κρυφτεί. Και κάνει αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και βγάζουμε δελτία τύπου, προχωρούμε την έρευνα σε συνεργασία με τους ευρωβουλευτές. Σε ένα θέμα μπορούσε να είναι στο επίκεντρο της πολιτικής ζωής. Και σε αυτό κρύβεται. Με επιτρέπετε κάτι τώρα που θα μας πείτε για την αντιπολίτευση. Ακούστε με λίγο. Καταλαβαίνω ότι πολλά έντυπα δικά σας θέλουν κάποια στιγμή και ένα μέρος του ΣΥΡΙΖΑ, όχι όλος ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ που έχει αυτή την ιδεολογία που σας είπα, να δημιουργήσει αυτά τα ζητήματα για τον κύριο Ανδρουλάκη. Έχετε κάνει ένα λάθος. Όχι. Έχετε κάνει. Ο κύριος Μητσοτάκης το παρακολουθούσε. Ξέρω πολύ καλά τι σας λέω. Okay. Εμείς με τον κύριο Μητσοτάκη, σήμερα, αν σήμερα έχει να πει κάτι, η Ελλάδα όλη και ο προοδευτικός χώρος είναι γιατί κέρδισε ο Χάρης Δούκας. Για κανέναν άλλον δεν μπορεί να πει τίποτα. Δυστυχώς θα θέλαμε να πει και για άλλους. Άρα ο μόνος αντίπαλος ιδεολογικός πολιτικός που σέβεται η Νέα Δημοκρατία και φοβάται είναι μόνο το ΠΑΣΟΚ. Σκεφτείτε το αυτό. Θα το δεις τώρα, κύριε Καραμαλή, και τη βλέπω ότι. Το γεγονός ότι στην περιφέρεια βγήκατε Πέμπτη. Σε ποια περιφέρεια βγήκαμε? Στην Αττική. Στην Αττική βγήκε ο κύριος. Τρίτη είμαστε. Τέταρτη. Ναι. Τέταρτη. Ωραία. Από εκεί προκύπτει ότι ήταν στην τέταρτη δύναμη στην περιφέρεια Αττικής κύριε... και είστε το αντίπαλο δέος της Νέας Δημοκρατίας. Εντάξει. Κύριε Σαρακιώτη, αν ο τέταρτος μπορεί ο τέταρτος να είναι το αντίπαλο δέος. Το δέχομαι και αυτή τη θεωρία. Ο τέταρτος είναι το αντίπαλο δέος. Θέλω να σας πω το εξής. Θα πάμε στις ευρωεκλογές και θα αντιμετωπίσουμε και θα πούμε στον κόσμο ποιος μπορεί να αντιπαρατεθεί ουσιαστικά με τη Νέα Δημοκρατία και να την κερδίσει. Εμείς λέμε ότι μπορούμε να την κερδίσουμε εμείς. Εσείς θα πείτε το δικό σας. Θα πείτε τη δικιά σας άποψη. Εμείς λέμε ότι με αυτόν τον κόσμο τον οποίο μπορούμε να συναντηθούμε, που ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ, που ψήφισε Νέα Δημοκρατία, που έχει μείνει στο σπίτι του, θέλουμε να συνεργαστούμε. Με τον πολλακισμό ποτέ. Μάλιστα. Ο Γιώργος Παπανδρέου το ξέρει αυτό σε γραμμή.
Προσωπικά εγώ το είπα σήμερα, άμα θέλει να το ακούσει κάποιος θα το ακούσει. Δηλαδή, να πάρει το βίντεο. Εγώ να ρωτήσω κάτι, κύριε Κωνσταντινόπουλε. Δεν άκουσα τύπο ο κύριος Παπανδρέου για να μου λέει. Δεν είδατε την δήλωσή του έξω από το εκλογικό κέντρο του κυρίου Δούκα. Όχι, δεν την άκουσα. Για τις ανάγκες για ευρύτερη συνένεση στην κεντροαριστερά και τα υπόλοιπα. Με το λαό, λέει ο κύριος Παπανδρέου, με τον κύριο Πολάκη. Με το λαό, άρα, μπορούσα αν να τις κάνετε και τώρα. Αν δεν ο κύριος Πολάκης, επειδή έχετε αναφέρει το όνομα του κύριου Πολάκη δύο-τρεις φορές, σήμερα. Θα το βλέπατε διαφορετικά, μπορεί να υπάρξει. Δεν λέγεται Πολάκης, Κασελάκης είναι ο πρόεδρος. Μα αυτή είναι η ηγεσία σήμερα. Η ηγεσία σήμερα είναι ο Πολάκης και η κυρία Τζάκρη. Ξέρετε, θα μπορούσαμε να πούμε και εμείς ότι ο Βενιζέλος είναι η ηγεσία στο Πασόκ. Δεν λέμε τέτοια πράγματα. Και το πιστεύει ο κόσμος, κανένα πρόβλημα. Μάλιστα, κύριε Καραμαλής, θα θέλετε να σχολιάσετε. Πείτε το, πείτε το. Πεδίο, κύριος Ανδρουλάκη. Δεν είναι πολιτική αντιπαράθεση όμως, θα λέμε τέτοια πράγματα. Πείτε το. Να ακούσουμε και την κυρία Καραμαλή. Και η κυρία Καραμαλή καλά κάνει τη δουλειά να σας βλέπει από την τηλεόραση, δεν είναι σωστό. Λέμε ότι η κυρία Καραμαλή μπορεί να την κερδίσει μόνο το Πασόκ. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε μετά από αυτά που ακούσαμε όλοι, γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη αξιόπιστη πολιτική δύναμη. Θα ήθελα να πω ότι ο πολακισμός είναι εδώ ενωμένος δυνατός και ξέχασε να πει ο κύριος Κωνσταντινόπουλος και τον ομόφωνα καταδικασμένο 13-0 Νίκο Παπά, που είναι στην ηγεσία και είναι η παντοκράτορα στο ΣΥΡΙΖΑ. Και θα ήθελα να προσθέσω στον κύριο Σαρακιώτη ότι ο κύριος Κουρέτας απέφυγε να συναντήσει τον κύριο Κασελάκη που είναι προσκύμενο στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως λέτε. Όχι, αλλά ως συνήθως. Αλήθεια είναι αυτό που λέει ο κύριος. Το συνάντησε προεκλογικά. Αυτό είναι αλήθεια που λέει ο κύριος. Τη δεύτερη Κυριακή όμως αρνήθηκε. Θα το ρωτήσουμε σε λιγάκι που θα τον έχουμε μαζί μας. Τη δεύτερη Κυριακή αρνήθηκε τη συνάντηση εκεί που κρίνονταν όλα. Για τη δεύτερη Κυριακή μιλάω. Και επίσης δεν μας είπε ο κύριος Σαρακιώτης γιατί συνετρίβει ο δήμαρχος Λάρισας που είναι ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ο άλλος ήταν Νέα Δημοκρατία. Λέμε για το δήμαρχο. Ναι. Αυτός που εξελέγει ήταν Νέα Δημοκρατία. Νέα Δημοκρατία ήταν. Νέα Δημοκρατία. Είχε χρήσμα. Άλλο λέω. Είχε στήριξη. Δηλαδή εκεί που κερδίζουμε είναι Νέα Δημοκρατία, εκεί που χάνουμε είναι ανεξάρτητος. Λέμε για τον αγοραστό, αλλά δεν λέμε για τον δήμαρχο. Ο αγοραστός είχε χρήσμα από τη Νέα Δημοκρατία. Μπράβο. Ήταν ο υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας στην περιφέρεια. Είναι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ ο δήμαρχος. Εντάξει, αυτό είναι το λάθος. Ότι τα κόμματα δίνουν τρία χρήσματα και μιλούν για 250. Ο αγοραστός και ο δήμαρχος Λάρισας πλήρωσαν τη διαχείριση του θέματος των φυσικών καταστροφών. Αυτό λέει η κυρία Καραμαλή. Ωραία, εγώ δεν γνωρίζω τι έγινε στη Θεσσαλία. Μπορώ να σας πω στη Φθιώτιδα, ας πούμε, που ήταν δήμαρχος στηριζόμενος από τη Νέα Δημοκρατία και έχασε και τώρα έναν εξάρτητο. Έδωσε χρήσμα και εκεί. Όχι. Στη Νέα Δημοκρατία είχε πάρει στις προηγούμενες εκλογές το. Γιατί όλα τα κόμματα προσπαθούσαν να πάρουν. Υπήρχε πάλι με Νέα Δημοκρατία, έχασε, βγήκε ανεξάρτητος. Άρα τώρα που έχετε βρει εσείς ότι έχετε πάρει όλους τους δήμους, εγώ τουλάχιστον από τη σειρά που βλέπω. Προέρχομαι από την αυτοδιοίκηση. Όσοι ήταν στη Νέα Δημοκρατία, ιτηθήκανε. Μουτζούρι στηρίξανε στο Βορείο Αιγαίο. Δεν το γνωρίζω. Το λέω γιατί ο ίδιος πριν από λίγο μας είπε ότι ήταν σε επαφή και με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή του. Ας μας πει ποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ήταν. Είπε τον κύριο Μπουρνούς. Αν έκανε ο κύριος Μπουρνούς, τι να πω, έκανε ο κύριος Μπουρνούς. Ο ΣΥΡΙΖΑ συντεταγμένα δεν στήριξε από ό,τι γνωρίζω. Εγώ πάντως δεν καταλαβαίνω. Εμείς το μεγάλο κόμμα δώσαμε μία στήριξη ενός δημάρχου, του κύριου Δούκα, και δώσαμε και στις 13 περιφέρειες. Και χαρίσατε και στον Ευάγγελο Βενιζέλο το Δήμο Θεσσαλονίκης. 13 περιφέρειες. Για να σας προβοκάρω λίγο. Ο κύριος Τέλειος Αγγελούς είναι προσωπικός μου φίλος. Ωραία. Είναι αλήθεια ότι δεν του δώσαμε στήριξη. Γιατί? Είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό. Γιατί ήταν συνεργάτης του Ευάγγελου Βενιζέλου. Γι' αυτό υπάρχει άλλη λογική. Δεν μπορώ να πω εξήγηση. Εγώ θέλω να πω ότι εμένα προσωπικός μου φίλος, χάρηκα πάρα πολύ που βγήκε. Δεν θέλω να τον προσμετρήσω σε κάποιον. Θεωρώ ότι έγινε, και όπως λέει και ο ίδιος, σέβομαι ότι είχε υποψηφίους και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ. Εγώ δεν καταλαβαίνω όμως την κυρία Καραμαλή, η οποία ενώ έχει δώσει χρήματα σε τρεις δήμους. Μισό λεπτό, κυρία Καραμαλή. Το προσμετράτε. Κυρία Καραμαλή, εγώ δεν προσμετράω κανέναν. Δεν τον προσμετράω. Τότε γιατί είπε μια μεγάλη νίκη ο κύριος Ανδρουλάκη. Να σας πω κάτι. Ο κύριος Ζέρβας έχασε που ήταν με χρήσμα της Νέας Δημοκρατίας από έναν άλλον. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Για τον κύριο Δούκα λέει τώρα. Ο κύριος Δούκας είπε πάρει χρήσμα του ΠΑΣΟΚ. Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Μα δεν βγήκε από το ΠΑΣΟΚ. Τι είπατε? Το στήριξε ο ΣΥΡΙΖΑ. Πώς προσμετράτε η νίκη στο ΠΑΣΟΚ? Το ΠΑΣΟΚ. Την πρώτη Κυριακή, τον κύριο Δούκα, ο κύριο Ζαχαριάδης, είχε κατεβάσει ο ΣΥΡΙΖΑ τον κύριο Ζαχαριάδης. Κάνω λίγο έτσι να μάθετε. Όχι, τα ξέρω πολύ Αθήνα. Καλά. Επειδή τα ξέρω πολύ καλά. Αθήνας, όχι. Να σα το πω εγώ. Ήταν από το χρήσμα. Επειδή είμαι από την Τρίπολη, αλλά το ξέρω το θέμα. Ήταν υποψήφιο ο κύριο Μπακογιάννη. Με τη Νέα Δημοκρατία. Τι ποσοστό πήρε? 41%. Μπράβο. Ο κύριο Δούκα. Μετά τι αποσυστήριο είχε. Ακούστε με λίγο.
Ο κύριος Δούκας με το Πασόκ που ήρθε δεύτερο και ο Ζαχαριάδης. Τη δεύτερη Κυριακή θέλω να σας πω, έχουμε δεύτερες εκλογές. Δεν είναι νίκη. Έτσι λέει ο νόμος. Είναι. Δεν είναι νίκη του Πασόκ. Ακριβώς. Είναι νίκη όλων των πολιτικών δυνάμεων απέναντι στον Κώστα Μπακογιάννη. Δεν είναι νίκη του Πασόκ. Σας καταλάβω. Μόνο απέναντι στον Μπακογιάννη. Ακούστε με λίγο τώρα, κυρία. Ο Μπακογιάννης έχασε μόνο στην Αθήνα. Εκεί χάνει ο Μπακογιάννης. Εκεί χάνει ο Μπακογιάννης, όχι η Νέα Δημοκρατία. Ο δυσαρεστημένος ψηφοφόρος δεν θα έδινε 47% μονάδι πλάνο. Λοιπόν, εκεί έχασε τον κύριο Μπακογιάννη, ναι. Επειδή είχε πάρει ένα πολύ ψηλό ποσοστό. Άρα, πολλοί κάθισαν στο σπίτι τους, γιατί είχε λήξει η περιφέρεια της. Όχι, κυρία. Αφήστε με να το πω. Μετά μπορείτε να την ακούσουμε και μετά. Είχε ψηφιστεί η Δημοτική Σύμβουλη, διαμερισματική, είχε γίνει αυτή η κινητοποίηση και λένε έχει 41, θα βγει. Και δεν ήταν έτσι. Άρα λοιπόν, στην περιφέρεια κέρδισε ο Χαρδαλιάς και η Νέα Δημοκρατία. Όχι, και στο Δήμο έχασε ο Μπακογιάννης. Όχι, κάθισαν στον καναπέ, είπα. Μην βάζετε λόγια. Δεν πήγαν στο δεύτερο γύρο, εννοείται, για να ψηφίσουν τον κύριο Μπακογιάννη. Μονάζει γάδι κάτους. Μάλιστα. Πήγαν, 7.500 κάτω. Δεν είπα εγώ αυτό. Μάλιστα. Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σε λίγους μήνες έχουμε ξανά εκλογές. Το ευτυχώς είναι αυτό ή το δυστυχώς, δεν ξέρω τι να πω. Ποτέ δεν θα χανόμασταν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα πάρω να δω το βίντεο, να το μελετήσω.